Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, Πυραϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Μία εκπομπή ακόμη, ώστε να προσπαθήσουμε να παρηγορηθούμε. Και αυτός ο τρόπος σήμερα θα είναι με την διαχριστούν σαλότητα. Γιατί αν δεν γίνουμε θεότρελοι, δύσκολα τα πράγματα. Ο Βαγγέλης ο Σφακιανάκης σας χαιρετά με την επιλογή της όμορφης μουσικής, η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 640, εσωτερικό 1. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την συγγραφέα Άννα Ιακώβου, η οποία θα μας μιλήσει για το νέο της βιβλίο, το «Όταν γελάει ο ουρανός» νούμερο 5. Πρόκειται για διαχριστών σαλούς, αλλά με ένα τρόπο τέτοιο δοσμένο, ώστε τα παιδιά να εννοήσουν, να καταλάβουν τι σημαίνει σαλός και να έρθει πιο κοντά στη δική τους λογική. Αυτό θα τους δώσει και έμπνευση για το μέλλον, βέβαια. Φίλοι μας, συνομιλούμε με την γνωστή και αξιόλογη συγγραφέα Άννα Ιακώβου. Την καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη τιμή που μας κάνει να συνομιλεί μαζί μας. Άννα Ιακώβου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χατζή. Χαίρομαι και εγώ που είμαι κοντά σας. Είναι χαρά κάθε φορά που μπορούμε και συνομιλούμε. Και μάλιστα τώρα θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο βιβλίο που εγώ το χάρηκα πάρα πολύ και το θέμα του είναι πολύ ελκυστικό. Έχει να κάνει με τους διαχριστών σαλούς Αγίους μας. Στην σειρά «Όταν γελάει ο ουρανός» είναι το 5ο. Έτσι, και λέει μπροστά, πολύ μου άρεσε πολύ, «Άγιοι Θεότρελοι ένα». Έτσι. Έτσι είναι, πολύ σωστά. Αυτός είναι ο 5ος τόμος που μόλις κυκλοφόρησε. Υπάρχει όμως και έκτος τόμος που περιμένει και αυτός τη σειρά του για να τυπωθεί και αναφέρεται και αυτός στους διαχριστών σαλούς Αγίους. Α, ωραία. Υπάρχει και συνέχεια λοιπόν. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας έκανε λοιπόν εντύπωση, κυρία Ιακώβου, το θέμα του 5ου τόμου της σειράς «Όταν γελάει ο ουρανός» που, όπως είπαμε, μόλις κυκλοφόρησε. Στο εξώφυλλο βλέπουμε τον υπότιτλο «Άγιοι Θεότρελοι» και καταλαβαίνουμε ότι το βιβλίο αναφέρεται σε διαχριστών σαλούς. Ναι, σαλός, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ο τρελός. Διαχριστών σαλοί Άγιοι σημαίνει Άγιοι, τρελοί για το Χριστό. Οι Άγιοι αυτοί είναι ασκητές που ζουν είτε μέσα σε μοναστικές κοινότητες, είτε μέσα στον κόσμο και παριστάνουν τους τρελούς. Σωστά, έτσι είναι. Πώς όμως εσείς αποφασίσατε να γράψετε ιστορίες με σαλούς Αγίους και μάλιστα σε παιδιά? Αγαπάω πάρα πολύ τους σαλούς Αγίους και διαβάζω, πάντα μου άρεσε να διαβάζω τα συναξάρια τους. Τα παιδιά τώρα ήξερα πως έχουν ακούσει ιστορίες για μάρτυρες, για οσίους, για ερημίτες, για Αγίους που ασκήτευσαν, έτσι, που ασκήθηκαν μέσα σε κοινόβια. Για τους αλλούς όμως Αγίους δεν νομίζω ότι ξέρουν και πολλά πράγματα.
Έτσι αποφάσισα να γράψω ιστορίες που αναφέρονται σε αυτούς για να τους γνωρίσουν και τα παιδιά. Πολύ ωραία ιδέα. Πραγματικά για να τις γνωρίσουν τα παιδιά. Και ούτε καλά-καλά τη λέξη σαλός δεν γνωρίζουν τα παιδιά τι σημαίνει, έτσι. Στα δύο αυτά βιβλία, κυρία Ιακώβου, με πόσους σαλούς Αγίους ασχολείστε? Με 11 Αγίους. Αγίους που έζησαν από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και σήμερα. Σε διάφορους τόπους. Στην Αίγυπτο, στο Άγιον Όρος, στη Ρωσία, στην Κωνσταντινούπολη, στη Συρία, στη Γαλλία. Στη Γαλλία, ε. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο ποια Άγιοι είναι αυτοί οι 11? Ναι. Είναι στον πρώτο τόμο ο Άγιος Σιμεών που έζησε τον 6ο αιώνα στη Συρία, η Ιωσία Ξένια Γκρηγόριευνα που έζησε στην Αγία Πετρούπολη, η Ιωσία Πάσα, η Παρασκευή δηλαδή, και αυτή από τη Ρωσία, που έζησε στο Ντιβέγεβο, στο μοναστήρι που ίδρυσε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ήταν μάλιστα και πνευματικό του παιδί. Μάλιστα. Για να καταλάβετε έτσι μια από τις αλότητες που έκανε η Αγία Πάσα, ήταν ότι είχε πολλές παιδικές κούκλες και έπαιζε με αυτές μέχρι το τέλος της ζωής της. Μάλιστα. Σήμερα αν πάει κάποιος στο κελί της θα τις δει εκεί πέρα αυτές τις κούκλες. Η Ρωσία, θα ήθελα να πω εδώ, πως έχει μεγάλη παράδοση στους σαλούς ασκητές. Στο πρώτο τόμο επίσης είναι η Αγία Ισιδώρα που έζησε στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα και ο αγαπητός μας Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης. Στο δεύτερο τώρα τόμο, που όπως είπαμε θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα, είναι η Ιωσία Μαρία Σκόπτσοβα, η Αγία του Παρισιού, η οποία είναι Ρωσίδα στην καταγωγή, η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, η Πόντια Αγία μας, ο Παπαφώτης ο Λαυριώτης, ο Σαλός της Λέσβου, ο Άγιος Ανδρέας που έζησε στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Σεραπείων ο Συνδονήτης και τέλος ο Άγιος Βασίλειος της Μόσχας. Ο Άγιος Βασίλειος είναι ο Άγιος αυτός που η εκκλησία του είναι αυτή η χαρακτηριστική εκκλησία με τους πολύχρωμους τρούλους στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. 11 λοιπόν, πολύ μεγάλοι Άγιοι της εκκλησίας μας αναφέρονται στους δύο τόμους αυτούς. Τις ιστορίες τώρα των Σαλών Αγίων τις διηγείται ένας φανταστικός ήρωας, ο Τρελαγιάσης. Δημιούργησε έναν γραφικό ήρωα που για τους συγχωριανούς είναι ο τρελός του χωριού, ας πούμε. Αυτός παίρνει τα παιδιά και τα ταξιδεύει σε τόπους και σε εποχές και τους γνωρίζει τους αλλούς Αγίους. Πολύ ωραία. Τι θα λέγατε τώρα, κυρία Ιακώβου, να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από το CD που συνοδεύει το βιβλίο, ένα απόσπασμα όπου ο Τρελαγιάσης μας συστήνεται? Βεβαίως. Θέλω να πω όμως ότι στο ρόλο του Τρελαγιάση, αφηγητή, είναι ο ηθοποιός και θεολόγος Κωνσταντίνος Μπίσαλας. Τον ακούμε λοιπόν. Όταν γελάει ο ουρανός, 5. Άγιοι Θεότρελοι. Τρελοί για το Θεό. Γεια σας και χαρά σας. Είμαι ο Τρελαγιάσης ή αλλιώς Τρελοθύμιος, όπως είναι το παρατσούκλι μου. Όχι, λάθος. Το παρατσούκλι μου είναι Τρελαγιάσης και το Τρελοθύμιος είναι το κανονικό. Βέβαια, μην περιμένετε να σας πω και λογικά πράγματα, αφού, όπως το λέει και το όνομά μου, είμαι λιγάκι τρελούτσικος. Δηλαδή, λολός. Όπως λέμε, μουρλός και παλαβός. Με μια λέξη, θεότρελος. Ωραία λέξη αυτή, αν την καλοσκεφτείς. Θεότρελος. Μου αρέσει πολύ. Τρελός δηλαδή για τον Θεό. Θα την υιοθετήσω. Ο τρελός και τάσπρο τάλογο από ένα μίλι φαίνονται, λέει μια παροιμία, και εγώ φαίνομαι πράγματι από μακριά πως δεν στέκω καλά στα μυαλά μου. Ο παπάς με βάφτισε Ευθύμιο. Χαϊδευτικά η μάνα μου με φώναζε Θύμιο. Αργότερα, σαν μεγάλωσα, με λέγανε τρελόπεδο ή τρελοθύμιο, γιατί ήμουν ζωηρός και πρώτος στις χαζομάρες και στις σκαντάλιες. Το Τρελαγιάση μου το κόλλησαν αργότερα, εκεί γύρω στα 16, όταν είδαν οι χωριανοί μου την αγάπη που είχα στο Χριστό μας
και επειδή πήγαινα συνέχεια στην εκκλησιά και κρατούσα τις νηστείες. Όπως πάει αυτό το τρελό θα γιάσει. Έφυξε από την νηστεία. Έτσι και κόκαλο έμεινε. Και να δεις μετάνοιες. Όλο μετανίζει στην εκκλησία. Το καημένο. Σαλέψαμε τα μπλικά του και βάλθηκε να γιάσει. Με την τρέλα δεν αγιάζεις καημένο. Αυτά έλεγαν και γέλαγαν οι χωριανοί μου. Έτσι με είπανε τρελαγιάσει. Σήμερα είμαι ο τρελός του χωριού μου. Καθόλου δεν με πειράζει ο τίτλος του τρελού. Ίσα ίσα που μ' αρέσει. Κι ας είμαι ο τελευταίος του χωριού. Κανείς δεν μου δίνει σημασία και έχω βρει την ησυχία μου. Με θυμούνται μόνο σαν θέλουν να με κοροϊδέψουν και να γελάσουν μαζί μου. Καλύτερα έτσι, παρά να είχα την ιδέα ότι ήμουν κάποιος σπουδαίος και αξιοπρεπής χωριάτης που δεν θα δεχόμουν μίγα στο σπαθί μου. Στο χωριό μπορεί να είμαι ο τελευταίος. Στην εκκλησία όμως φτάνω πάντα πρώτος. Ο Παπαλουκάς ξέρει καλά την τρέλα μου και δεν με διώχνει όπως κάνει ο καφετζής από το καφενείο και ο Μπακάλης σαν πάω να σημώσω στον Μπακάλικο. Ίσα ίσα με έχει το δεξί του χέρι στις ακολουθίες. Κρατώ τις λαμπάδες, τα εξαπτέρυγα, του δίνω το θυμιατό, ανάβω τα καντήλια. Βλέποντας μάλιστα τους συγχωριανούς να με κοροϊδεύουν, μου λέει με αγάπη: «Ξέρω εγώ τρελούς που αγιάσανε, κάνε τους φίλους ευθύμιε και μη φοβάσαι». Έτσι άρχισα κι εγώ να γνωρίζω αγίους τρελούς και να τους κάνω φίλους. Δε βάζει ο νου σας πόσους ξέρω τώρα. Τα συναξάρια τους λένε δια Χριστών σαλούς. Σαλός είναι ο τρελός, εκείνος δηλαδή που έχει σαλεμένα τα μυαλά του. Οι δια Χριστών σαλοί είναι ασκητές που παριστάνουν τους τρελούς για χάρη του Χριστού. Τι θα λέγατε αλήθεια να σας συστήσω μερικούς από αυτούς τους τρελούς φίλους μου αγίους? Είναι καλοί για παρέα και θα τους αγαπήσετε με την πρώτη ματιά. Α, και να θυμάστε τούτο. Μη σας παραξενέψει τίποτα από όσα θα δείτε ή θα ακούσετε. Σαλούς πάμε να γνωρίσουμε και όχι γνωστικούς. Ό,τι κάνουν, θέλω να ξέρετε πως δεν το κάνουν χωρίς λόγο. Μα πάντα οι πράξεις τους έχουν κάποιο σκοπό. Ένας απλός άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο κάνει κάτι ένας σαλός. Και μετά το ηχητικό συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, με την συνομιλία μας με τη συγγραφέα Άννα Ιακώβου. Βλέπουμε πως την πολύ ωραία εικονογράφηση του βιβλίου αυτού την έκανε η Αγγελική Δελεχά, η αγαπημένη μας, έτσι? Ναι, ναι, η Αγγελική εικονογράφησε και τα δύο βιβλία. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι άριστο. Τι να πει κανείς για την Αγγελική? Όλοι ξέρουν πια την ποιότητα της δουλειάς της, γι' αυτό και την αγαπούν μικρή και μεγάλη. Και εγώ την αγαπάω ιδιαίτερα. Τα βιβλία συνοδεύονται, όπως είπαμε, και από CD, όπου παίρνουν μέρος πολλοί ηθοποιοί και ανάμεσα σε αυτούς και εσείς, κυρία Χατζή. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Πάντα όταν σας ζητάω έτσι να μετέχετε στις ηχογραφίες, το κάνετε με μεγάλη προθυμία. Είναι τιμή και χαρά, ιδιαίτερα για το ρόλο της Αγίας Ισιδώρας, τι να πει κανείς. Η εμπειρία σας εξάλλου δίνει μια ποιότητα στην αφήγηση. Σας ευχαριστώ. Το CD επένδυσαν μουσικά τρεις σπουδαίοι μουσικοί: ο Στέφανος Δορμπαράκης, που έπαιξε κανονάκι, τραγούδησε και έψαλε, ο Χρήστος Σημεωνίδης, που έπαιξε ποντιακή λύρα, και ο Σημεών Σημεωνίδης, ο αδελφός του, που έπαιξε στο ακορντεόν ρωσικές και γαλλικές μελωδίες. Σαν θεατρικό ήταν όλο αυτό πάντως, έτσι? Ναι, έτσι ήταν, εξαιρετικό. Σαν θεατρικό. Σαν θεατρικό, να το ξέρουν και οι ακροατές μας. Αλλά και η μουσική του Στέφανου του Δορμπαράκη έγινε ειδικά γι' αυτό, έτσι? Ναι, βέβαια. Μα γράφτηκε πάνω σε αυτό. Για το CD και η τρεις η μουσική μας. Ακριβώς. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, να ακούσουμε την ιστορία της Αγίας Ισιδώρας. Θα θέλετε να μας πείτε, κυρία Ιακώβου, ποιοι συμμετέχουν στην ιστορία? Εκτός από εσάς, κυρία Χατζή, που έχετε και το ρόλο της Αγίας Ισιδώρας, συμμετέχουν ο κύριος Γιώργος Οικονόμου, που ερμηνεύει το ρόλο του Αβά Πιτηρούν, η Μαρία Οικονόμου Σωτηροπούλου, που είναι η ηγουμένη του μοναστηριού, και η Δαβιδούλα Χριστοπούλου, που είναι η μοναχή. Ας ακούσουμε, λοιπόν, το ηχητικό. Τώρα, παιδιά, θα πάμε σε μέρη εξωτικά. Θα φτάσουμε ως την Αίγυπτο και τον ποταμό Νείλο, το μεγαλύτερο σε μήκος ποταμό της γης. Εκεί θα σας γνωρίσω μια Αγία Σαλή που ζει σε ένα μεγάλο μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται χτισμένο πάνω σε ένα νησί του Νείλου, το νησί Ταβένι. Στο μοναστήρι αυτό ζουν 400 μοναχές. Από όλες αυτές όμως,
Μόνο για τη Σαλή Ισιδώρα μας έκανε γνωστό ο Κύριος πως έφτασε σε μεγάλα μέτρα αγιότητος. Πάμε να τη γνωρίσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση. Δείτε ψηλούς φοίνικες που έχει το νησί. Είναι πράγματι ένας μικρός παράδεισος. Ο Νείλος το αγκαλιάζει ολόγυρα με τα ήσυχα γαλαζοπράσινα νερά του. Να και το μοναστήρι! Τι όμορφο που είναι! Η Σαλή Ισιδώρα που ψάχνουμε κάνει συνήθως διακονήματα που οι άλλες μοναχές δεν καταδέχονται να κάνουν. Δεν ξέρω ετούτη την ώρα που πρέπει να ψάξω να τη βρω. Ίσως στο μαγειρίο. Η Ισιδώρα είναι αυτή που πλένει πάντα τα καζάνια όπου μαγείρεψαν οι μαγείρισες το φαγητό. Βαριά δουλειά να πλένει κανείς τα μεγάλα καζάνια. Οι αδερφές του μοναστηριού δεν θέλουν καν να έχουν σχέσεις μαζί της. Τη θεωρούν χαζή και λένε πως είναι σαλεμένα τα λογικά της. Για τον λόγο αυτόν η Ισιδώρα δεν έχει θέση στην τράπεζα εκεί που τρώει όλη η αδερφότητα. Η Σαλή μας όμως δεν νοιάζεται καθόλου γι' αυτό. Τόσο βρώμικη που είμαι και με τούτα τα κουρέλια που φορώ, έχουν δίκιο οι αδερφές να μην με θέλουν κοντά τους. Μονολογεί κατηγορώντας τον εαυτό της η Ισιδώρα. Έτσι τρώει από τα υπολείμματα του φαγητού που μένουν μέσα στα καζάνια όταν πάει να τα πλύνει. Το ίδιο συμβαίνει και στην εκκλησία. Τι δουλειά έχω εγώ τώρα, μια βρώμικη χαζή ανάμεσα στις αδελφές. Συλλογίζεται και με τη σκέψη αυτή παρακολουθεί τη θεία λειτουργία και μόνο ένα καλοκαίρι καθισμένη στα σκαλάκια του ναού. Νομίζω όμως πως την είδα. Να, να, είναι εκεί, έξω από το μοναστήρι. Φέρνει τα σκουπίδια κουβαλώντας τα με ένα μεγάλο κάνιστρο. Ένα καλάθι δηλαδή πλεγμένο από λιγαριά. Ανοίγει λάκους και θάβει τα σκουπίδια στην άμμο. Ίδια είναι, όπως τη γνωρίζω χρόνια τώρα. Τα ράσα της ξασπρισμένα από τον ήλιο, θαρμένα, σχεδόν κουρελιασμένα. Ξυπόλυτα τα σκληραγωγημένα πόδια της. Στο κεφάλι της δεν φοράει μοναχικό κουκούλι. Ένα κουρέλι φοράει που το δένει πίσω από τα μαλλιά της. Μα τι της συμβαίνει? Γιατί τρόμαξε η Σαλή και τρέχει να κρυφτεί πίσω από εκείνους τους ψηλούς θάμνους? Αδερφή Ισιδώρα, γιατί κρύφτηκες εδώ? Από μένα φοβήθηκες? Δεν βλέπεις, Σαλέ? Κάποιος γέροντας μόλις έφτασε με μια βάρκα στην όχθη του ποταμού. Προχωράει και μπαίνει στο μοναστήρι. Να, τώρα στάθηκε μπροστά στην πόρτα και τη χτυπά. Δεν πέρασαν λίγα λεπτά και ακούστηκε η πόρτα του μοναστηριού να ανοίγει. Ενώ ταυτόχρονα αντίχησε η χαρούμενη φωνή μιας μοναχής που έλεγε: Αβάπη Τυρούν, την ευχή σου. Πέρασε, πέρασε γέροντα. Και εγώ τρέχω να ειδοποιήσω τη γερόντισσα. Σε λίγο, το σήμαντρο χτυπώντας χαρμόσυνα, ανήγγειλε στις αδερφές την αύξηση του γέροντα Πιτυρούν, του μεγάλου ασκητή της Ερήμου. Η είδηση έγινε γνωστή απ' άκρης άκρης όλο το μοναστήρι και οι αδερφές συγκεντρώθηκαν τρέχοντας στην αυλή για να πάρουν την ευχή του. Ο Αβάς στάθηκε δίπλα στη γερόντισσα και μια-μια μοναχή πλησίαζε για να πάρει την ευχή του. Ο Άγιος Γέροντας, αφού πρώτα τις κοίταζε πολύ προσεκτικά, ύστερα, ακουμπώντας το χέρι του στο κεφάλι τους, τις σταύρωνε. Μόλις πέρασαν όλες οι αδερφές, 400 στον αριθμό, και πήραν την ευχή του Γέροντα, εκείνος γύρισε στη Γερόντισσα και της είπε: Θα ήθελα, Γερόντισσα, να έλθουν να γνωρίσω και τις άλλες αδερφές του μοναστηριού. Όλες οι αδελφές Γέροντα βρίσκονται εδώ. Δεν μπορεί. Κάποια μοναχή λείπει. Σε βεβαιώνω, Γέροντα, πως είναι όλες εδώ. Σήμερα, Γερόντισσα, καθώς καθόμουνα στο κελί μου, έκανα έναν υπερήφανο λογισμό. Τι λογισμό, Αβά? Είπαμε το νου μου. Είναι άραγε άλλος σε αυτόν τον τόπο που να με φτάνει στην σκληρή άσκηση και την αρετή? Τότε, Γερόντισσα, παρουσιάστηκε μπρος μου άγγελος Κυρίου και μου λέει: Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν σου, Αβά Πιτυρούν? Πιστεύεις ότι είσαι ευλαβής και μεγάλος ασκητής? Θέλεις να δεις μια γυναίκα που είναι περισσότερο ευλαβής από σένα? Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών και εκεί θα βρεις αυτή τη μοναχή. Έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Όλες οι μοναχές που περάσανε, Γερόντισσα, να πάρουν την ευχή μου, καμιά δεν φορούσε βασιλικό στέμα στο κεφάλι της. Αυτή η μοναχή δεν βρίσκεται εδώ μαζί μας. Η Γερόντισσα, ακούγοντας τα λόγια του και αφού σκέφτηκε για λίγο,
είπε στον Αβά Πιτηρούν. «Γέροντα, έχουμε μια ακόμη μοναχή, μα είναι σαλή. Είναι τόσο χαζή και συμπεριφέρεται τόσο ανόητα που δεν τη λογαριάζουμε για μοναχή». «Αν είναι ευλογημένο, θέλω να τη δω, γερόντισσα». Αμέσως έτρεξε μια μοναχή να αναζητήσει τη σαλή Ισιδώρα. Μετά από πολλή ώρα τη βρήκε έξω από το μοναστήρι, κρυμμένη πίσω από το θάμνο. Έσκυψε τότε και της είπε όσο πιο γλυκά μπορούσε. «Έλα καλή μου, έλα κι εσύ. Είπε η γερόντισσα να πάμε γρήγορα στο μοναστήρι. Έχει έλθει ο Αβάς Πιτηρούν. Έλα να πάρεις την ευχή του». Η Ισιδώρα υπακούοντας, αμέσως βγήκε από την κρυψώνα της και την ακολούθησε. Όταν μπήκαν στην αυλή του μοναστηριού και ο Αβάς την αντίκρισε από μακριά, είδε το κουρέλι που σκέπαζε το κεφάλι της να λάμπει σαν ολόχρυσο βασιλικό στέμα. Αμέσως, πριν ακόμη τον πλησιάσει, γονάτισε μπροστά της, λέγοντας: «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε η σαλή, πέφτοντας στα πόδια του, του λέει: «Εσύ ευλόγησέ με, πάτερ». Η γερόντισσα, ξαφνιασμένη από την απρόσμενη κίνηση του Αγίου Γέροντα, έσκυψε δίπλα του και του είπε: «Μα τι κάνεις, Αβά, προσκυνάς μια σαλή?» Τότε ο Όσιος Πιτηρούν της απάντησε δίχως να σηκωθεί από κάτω: «Εσείς όλες είστε σαλές. Αυτή η μοναχή είναι πολύ ανώτερη και από εσάς και από εμένα. Μακάρι να μ' αξιώσει ο Θεός να είμαι μαζί της στον παράδεισο». Αργά το απόγευμα, μόλις έφυγε από το μοναστήριο ο Αβάς Πιτηρούν, χάθηκε για πάντα και η σαλή Ισιδώρα και κανείς ποτέ δεν έμαθε τι απέγινε. Μη στενοχωριέστε, παιδιά, που χάθηκε έτσι ξαφνικά. Η Αγία Ισιδώρα δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι κάποτε γνωριστήκατε και θα προσεύχεται για σας. Και τώρα βάλτε πλώρη για νέες γνωριμίες. Φίλοι μας, είναι η εκπομπή Ραδιοπαραμυθία στην Πειραϊκή Εκκλησία. Φιλοξενούμε σήμερα με πολύ χαρά την συγγραφέα Άννα Ιακώβου, η οποία μας μιλά για τους διαχριστών σαλούς. Εσείς μπορείτε να βρείτε το βιβλίο αυτό με το τίτλο «Όταν γελάει ο ουρανός», είναι το νούμερο 5, με το CD που εμπεριέχεται μέσα στο βιβλίο, και να ακούσετε τις πάρα πολύ όμορφες θεατρικά φτιαγμένες ιστορίες με τη μουσική του Στέφανου του Δορμπαράκη, τους μουσικούς, τους ηθοποιούς. Άννα Ιακώβου, από τα Συναξάρια των Αγίων, ξέρουμε πως είναι πολύ δύσκολος αγώνας ο αγώνας της διαχριστών σαλότητας. Ναι, έχω διαβάσει πως για να ακολουθήσει κάποιος αυτόν τον δρόμο της άσκησης πρέπει να τον καλέσει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει. Πρέπει να έχει θεμελιώσει με την πρώτη διάσκησή του τέτοιο πνευματικό οικοδόμημα, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορέσει να αντέξει τη δύσκολη αυτή ασκητική ζωή, τις κοροϊδίες, τις ταπεινώσεις, τα γέλια, την περιφρόνηση. Να αντέξει δηλαδή την ολοκληρωτική κατάλυση της κοινωνικής του εικόνας. Έτσι. Και στο τέλος να φτάσει μέσα από την τρέλα του, να κοροϊδεύει, να εμπέζει πια αυτό τον κόσμο και όχι ο κόσμος αυτόν. Μάλιστα. Πώς μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει τον διαχριστόν σαλό από κάποιον που απλά κάνει τρέλες? Η αλήθεια είναι ένα ερώτημα αυτό που περνάει από το μυαλό πολλών και των χριστιανών. Εξωτερικά δεν ενδιαφέρουν. Αυτός εξάλλου είναι και ο στόχος των Αγίων. Να μην ξεχωρίζουν από τους πραγματικούς σαλούς, παύλα τρελούς. Νομίζω πως χρειάζεται πολύ προσοχή στα λόγια και στα έργα ενός σαλού, για να διακρίνει κάποιος μέσα από αυτά την παρουσία της χάριτος του Θεού. Ο τρόπος της ζωής τους είναι πολύ σκληρός. Θα μπορούσατε να μας δώσετε τα χαρακτηριστικά της ζωής ενός σαλού Αγίου, έτσι όπως τους γνωρίσατε, μελετώντας βέβαια τα συναξάρια τους και έτσι όπως τα παρουσιάσετε τελικά στα παιδιά? Οι σαλοί που ζουν στον κόσμο ζουν συνήθως ανάστεγοι. Υποπαίνουν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, περιφερόμενοι σε πόλεις, σε χωριά. Φανταστείτε τώρα πόσο δύσκολη είναι η ζωή των σαλών μέσα στο ρωσικό χειμώνα. Είναι σχεδόν ορακένδυτοι, ξυπόλυτοι και συνήθως προκαλούν με τις πράξεις και τα λόγια τους. Όσοι ζουν τώρα σε κοινόβια έχουν σχεδόν την ίδια ζωή.
φορούν ατιμέλητα ράσα, αποφεύγουν να συμμετέχουν στην τράπεζα και στις κοινές μοναχικές συνάξεις, μπορεί να μην μετέχουν καν στη λειτουργική ζωή του μοναστηριού. Συνήθως έχουν τα χειρότερα διακονήματα, όπως η Αγία Ισιδώρα, που ήταν, λέει, το συναξάρι της, ήταν το σφουγγάρι του μοναστηριού και καθάριζε τα πάντα. Προσποιούνται συνήθως τους χαζούς, δοκιμάζοντας έτσι και την υπομονή των συμμοναστών τους, γιατί ξέρετε, δεν είναι εύκολο να υπάρχει στην αδελφότητα ένας σαλός που συμπεριφέρεται απρόβλεπτα. Θέλει μεγάλη υπομονή από τους άλλους μοναχούς. Ακριβώς. Μεγάλη υπομονή. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ ωραία. Να πούμε τώρα στους ακροατές μας ότι ο Άγιος Σιμεών έζησε στην εμέσα της Συρίας περίπου το 520 μετά Χριστόν. Τώρα θα ακούσουμε πάλι από το CD που εμπεριέχεται στο βιβλίο τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, ο οποίος υποδύεται τον Άγιο Σιμεών. Ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας. Πάμε στην πόλη Εμέσα, μια αρχαία πόλη της Συρίας που σήμερα λέγεται Χόμς. Ελάτε μαζί μου. Θα μπούμε στην πόλη από αυτή τη μεγάλη πύλη που φαίνεται μπροστά μας. Μα, για σταθείτε. Για δείτε εκεί. Νομίζω πως συναντήσαμε κιόλας στον πρώτο σαλό μας. Βέβαια! Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι από τον Αβά Σιμεών? Βρίσκεται έξω από τα τείχη της πόλης και τρέχει προς τη μεγάλη πύλη της εισόδου. Μα τι κάνει εκεί? Έχει τρελαθεί τελείως. Με τη ζώνη του έχει δέσει ένα ψόφιο σκυλί από το πόδι και το τραβά πίσω του. Αβά Σιμεών, ευλόγησον. Μα πού το πας αυτό το ψόφιο σκυλί που έχεις δέσει με τη ζώνη σου? Αυτό θα πει θριαμβευτική είσοδος ενός άλλου στην πόλη. Έλα τρελέ κοντά μου και θα δεις τι έχει να γίνει. Θριαμβευτική είσοδος ενός αλλού στην πόλη? Τι στεκόμαστε? Από πίσω του κι εμείς! Γέλια και φωνές ακούγονται από παντού στην αγορά και στα σοκάκια. Ο κόσμος σκορπίζει δεξιά και αριστερά καθώς ο Σιμεών τρέχει σέρνοντας πίσω του το ψόφιο σκυλί. Περνώντας μπροστά από την αυλή ενός σχολείου, τα παιδιά που τον είδαν τον πήραν από πίσω γελώντας, φωνάζοντας και πετώντας του πέτρες. Ένας τρελός Αβάς! Τρελός Αβάς! Δείτε ένα τρελό καλόγερο! Σαν ένα ψόφιο σκυλί! Κάποια στιγμή τον περικύκλωσαν μερικοί γεροδεμένοι άντρες και ήταν έτοιμοι να τον ξυλοφορτώσουν για την αναταραχή που προκάλεσε το πέρασμά του. Με γρήγορες κινήσεις τότε ο Σιμεών λύνει το πόδι του σκυλιού, δένει τη ζώνη στη μέση του και παίρνοντας φόρα σπάει τον κλειό και χάνεται μέσα στο πλήθος της αγοράς. Στην άκρη! Γυρίζοντας έτσι για μέρες στην πόλη, ξυπόλυτος, ρακένδυτος, ταλαιπωρημένος και νηστικός, μιας και κανείς δεν βρέθηκε να του δώσει ένα κομμάτι ψωμί, τον είδε ένας φουσκάριος, είναι ο πόλης δηλαδή, ο Νικήτας, και τον λυπήθηκε. Καλός άνθρωπος φαίνεται ο δύστυχος. Μοναχός είναι. Δεν πρόκειται να με κλέψει. Σκέφτηκε με το νου του. Αβά! Αβά! Του φώναξε και του έκανε νόημα να πάει κοντά του. Ο σαλός πλησίασε χαζογελώντας και του έγνεψε με το χέρι του τι τον θέλει. Σε βλέπω καημένε να γυρίζεις τόσες μέρες στην αγορά και σκέφτηκα μήπως θέλεις να δουλέψεις στον πάγκο μου. Θέλω. Ωραία τότε. Θα δουλέψεις και θα πληρωθείς με ένα χορταστικό πιάτο ζεστό φαγητό. Ο Σιμεών έτριψε με χαρά τις παλάμες των χεριών του και ύστερα με κυκλικές κινήσεις τη ρουφηγμένη κοιλιά του. Εδώ έχω τους ασκούς με το κρασί και εκεί λογιών-λογιών όσπρια, φακές, λούπινα, φασόλια, ρεβίθια και κουκιά. Όλα τα όσπρια θα τα δίνεις για ένα χάλκινο νόμισμα. Αυτό το πύλινο κουπάκι είναι η μεζούρα που θα μετράς την ποσότητα. Μια μεζούρα κάνει ένα χάλκινο νόμισμα. Τα χρήματα που θα παίρνεις θα τα βάζεις σε τούτο το κουτί. Κατάλαβες, σαλέ, πώς θα πουλάς? Κατάλαβα. Αν τώρα κάποιος θέλει κρασί, θα φωνάζει σε μένα. Το σπίτι μου είναι αυτό, εδώ, από πίσω. Για το κρασί θα έρχομαι εγώ, κατάλαβες? Μην είναι ήσυχος, αφεντικό. Είπε ο Σιμεών και πριν προλάβει ο Νικήτας να μπει στο σπίτι του, άρχισε να διαλαλεί την πραμάτια. Πάρε κόσμε. Φακές, λούπινα, φασόλια, ρεβίθια, κουκιά. Πάρε κόσμε. Δεν πουλάμε σήμερα, χαρίζουμε. Και καθώς έλεγε αυτά, γέμισε το πύλινο κουπάκι με λούπινα και άρχισε να τα τρώει λέμαργα. Πού τον βρήκες αυτόν τον σαλό? Αυτός όπως πάει θα μας φάει όλα τα λούπινα. Είπε η Ήρη στον άντρα της τον Νικήτα καθώς άκουσε τη φωνή που διαλαλούσε και έτσι βγήκε από το σπίτι. Ας φάει και κανένα.
Μην είσαι και εδώ τσιγκούνα, βρε γυναίκα. Καλός ανθρωπάκος φαίνεται και τίμιος. Δεν πρόκειται να ζημιωθούμε από αυτόν. Είναι μέρες τώρα που έχει έλθει στην έμεσα και γυρίζει στους δρόμους νηστικός. Αν ξεπουλήσει, για πληρωμή θα του δώσουμε ένα πιάτο φαγητό. Αυτά είπε καθησυχάζοντας τη γυναίκα του και μπήκαν οι δυο τους στο κελάρι του σπιτιού να πλύνουν τα βαρέλια του κρασιού. Με τις φωνές του Σημειών, που αντιχούσαν απ' άκρη σ' άκρη, δεν άργησαν να μαζευτούν μπουλούκι προς τον μπάγκο οι πιτσιρικάδες που περιφέρονταν χαζεύοντας την αγορά. Όλο περιέργεια, στάθηκαν και αφού τον περιεργάστηκαν για λίγο, του είπε πιο τολμηρός με ύφος περιπεκτικό. Πόσο πάνε οι φακές, Σαλέ? Δεν πουλάμε σήμερα, χαρίζουμε. Απάντησε εκείνος και βουτώντας το κουπάκι στο σακί με τις φακές, του έκανε νόημα να ανασηκώσει το ρούχο του και το άδειασε με μια εκεί μέσα. Δεύτερη κουβέντα δεν υπόθηκε και οι πιτσιρικάδες, σαν το είδαν αυτό, στάθηκαν όλοι στη σειρά και ένας-ένας ανασήκωσε το ρούχο του, περιμένως να του αδειάσει ο Σαλός ένα κουπάκι με όσπρια, καθώς ψιθύριζε. Μακάρι οι λεήμονες. Σαν έφτασε μεσημέρι, ο Νικήτας με τη γυναίκα του βγήκαν από το σπίτι και πλησίασαν στον πάγκο γεμάτη περιέργεια να δουν πώς τα πήγε ο πολιτής του. Μπράβο, Σαλέ! Ποτέ μου δεν κατάφερα να πουλήσω σε μια μέρα τόσα πολλά όσπρια. Δες, γυναίκα, άδεια τα σακιά. Το μυστικό είναι να φωνάζεις, όπως έκανα εγώ. Εδώ τα καλά όσπρια, δεν πουλάμε σήμερα, χαρίζουμε, εδώ τα καλά όσπρια. Για να μετρήσουμε και τις εισπράξεις. Είπε με λαχτάρα η γυναίκα του που η μόνη της έννοια ήταν να γεμίζει το πουγγί τους με παράδες. Ανοίγοντας όμως με βιάσει το καπάκι, έμειναν τα λέμαργα μάτια της να κοιτούν αποσβολωμένα, ενώ το στόμα της να χάσκει ορθάνυχτο από την έκπληξη. Α! Για να δω κι εγώ, είπε ο Νικήτας και έσκυψε το κεφάλι του πάνω από το ανοιχτό ξύλινο κουτί. Μα αυτό είναι άδειο! Πού είναι Σαλέ οι εισπράξεις? Πού είναι οι εισπράξεις? Δεν πουλάμε σήμερα, χαρίζουμε. Του φώναξε γελώντας ο Σημειών και βάζοντας μια τρεχάλα εξαφανίστηκε μέσα στην αγορά, ενώ πίσω του ακούγονταν φωνές δυνατές που έλεγαν: Πιάστε τον! Πιάστε τον! Βλέπουμε λοιπόν, Άννα Ιακώβου, πως σκοπός του Σαλού είναι να προκαλεί κάθε φορά με τη συμπεριφορά του. Αυτό φαίνεται καθαρά και στις ιστορίες του βιβλίου. Βέβαια, όχι να προκαλεί για να προκαλεί, έτσι. Υπάρχει κάποιος άλλος πνευματικός λόγος, τα είπαμε παραπάνω. Έτσι είναι. Δεν μπορεί κάποιος να μην σταθεί όμως σε αυτή τη συμπεριφορά. Νομίζω πως όλη η φιλοσοφία της σαλότητας είναι αυτή, η προκλητική συμπεριφορά. Η ζωή του Σαλών είναι σκανδαλιστική για όλους εμάς που μετρούμε, ξέρετε, την ηθική του Χριστού έχοντας αμέτρο την κοινωνική ευπρέπεια, που συνήθως κρύβει και μια ψεύτικη και επιφανειακή ηθική. Αυτοί οι άνθρωποι έζησαν στο περιθώριο της κοινωνίας και μάλιστα παριστάνοντας τους τρελούς. Θέλησαν να παριστάνουν τους τρελούς. Αρνήθηκαν να φορέσουν αυτό το ψεύτικο προσωπείο της ευπρέπειας. Αυτό το προσωπείο που δίνει στον άνθρωπο ένα υποκριτικό ύφος και εξαφανίζει την προσωπική του ταυτότητα. Βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι καλά, όχι μόνο η Σαλή, μα κανένας Άγιος δεν το αποδεχόταν αυτό το υποκριτικό προσωπείο. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, και πιο πολύ από όλους οι διαχριστών Σαλή Άγιοι δεν το αποδέχονταν, αλλά και οι Άγιοι, όπως σωστά λέτε. Τώρα, εγώ το θεωρώ πως ήταν δύσκολο να χειριστείτε, έτσι, να χειριστεί οποιοδήποτε συγγραφέας τη σαλότητα, έτσι ώστε να την κατανοήσουν τα παιδιά. Ήταν έτσι μια... ένα ρίσκο όλο αυτό. Εγώ να σας πω, δεν δυσκολεύτηκα και πολύ. Σκέφτηκα πως τα παιδιά, επειδή είναι τρελόπαιδα, σίγουρα καταλαβαίνουν από τρέλες. Υποψιαζόμουν πως το θέμα θα τα ενθουσιάσει. Αυτό που φρόντισα είναι να παρουσιάσω με χιούμορ τις σαλότητες των Αγίων. Αυτός, νομίζω, ο χαριτωμένος τρόπος είναι ο κατάλληλος τρόπος για να γνωρίσουν τα παιδιά τους Αγίους. Όλα τα άλλα, νομίζω, τα διδάγματα και τα συμπεράσματα που πρέπει να ακούσουν για μια ιστορία τα αντιλαμβάνονται χωρίς εμείς να τους τα πούμε. Έτσι είναι. Και αυτό που λέτε για, για τα παιδιά, πώς τα ενθουσιάζουν και αναγνωρίζουν, ας πούμε, το χιούμορ και τη σαλότητα των Αγίων. Με το χιούμορ και την αθότητα του παιδιού και εμείς σαν μεγάλοι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους σαλούς. Μόνο έτσι μπορούμε ίσως να το καταλάβουμε. Έτσι είναι. Έτσι, ναι.
Τώρα, στα παιδιά, πώς φάνηκαν οι ιστορίες αυτές των Σαλών Αγίων? Πείτε μας ποιες είναι οι πρώτες τους εντυπώσεις που έφτασαν ως εσάς. Τους άρεσαν πάρα πολύ. Με μια λέξη, τρελάθηκαν. Είδανε μέσα στο βιβλίο πως οι Άγιοι κάνουν μεγαλύτερες τρέλες από τις δικές τους τις τρέλες. Οι αλήθεια ενδυχάρηκαν, γέλασαν, έτσι χάρηκε η καρδιά τους και πέρασαν καλά διαβάζοντας τις ιστορίες. Άκουσα σχόλια παιδιών και ήταν πράγματι πολύ ωραία και όπως καταλαβαίνετε χάρηκα και εγώ πάρα πολύ γι' αυτό. Φαντάζομαι, γιατί όταν βλέπει κανείς την έκφραση των παιδιών που δεν κρύβονται πίσω από προσωπία, θα εκφραστούν και τη χαρά τους θα πούν και τον ενθουσιασμό τους θα εκφράσουν. Εκεί είναι και η χαρά του συγγραφέα που έχει κάνει όλο αυτό τον κόπο να μεταφέρει. Έτσι είναι, εγώ το περιμένω με καρδιοχτύπη αυτό. Σαν παιδί. Ναι. Έτσι. Τώρα, ποιος είναι ο σκοπός κατά βάθος, κυρία Ιακώβου, που γράψατε αυτές τις ιστορίες των Σαλών Αγίων? Κοιτάξτε, ήθελα τα παιδιά να καταλάβουν πρώτα-πρώτα πως ο δρόμος για την αγιότητα δεν είναι δρόμος με κυκλειδώματα. Θα μου άρεσε κάθε φορά που τα παιδιά θα συναντούν έναν περιθωριακό τύπο, έναν κουρελί, ένα ζητιάνο, έναν άστεγο, να σκέφτονται πως κάποτε ένας Σαλός Άγιος ήταν σε αυτή ακριβώς τη θέση. Με αυτή τη σκέψη, ξέρετε, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν γύρω τους, γιατί θα προσπαθούν να ερμηνεύσουν την εικόνα και τις πράξεις κάποιου ανθρώπου με πνευματικά μάτια. Και μακάρι τα παιδιά μας να μάθουν να βλέπουν με τα μάτια του Αγίου Πορφυρίου, που είπε κάποτε για μια κοπέλα που συνάντησε στο δρόμο και φορούσε μια πολύ κοντή φούστα σε πνευματικά του παιδιά, πως «καλά κάνετε», τους είπε, «και δεν την κατακρίνετε». Να μην κρίνετε τους ανθρώπους από την εξωτερική εμφάνιση. Αυτή η κοπέλα που βλέπετε έχει θαυμάσια ψυχή. Ακριβώς. Ποτέ από την εξωτερική εμφάνιση, λοιπόν, να μην κρίνουμε τους ανθρώπους και από τις συμπεριφορές. Μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα. Άλλωστε, πολλές φορές δεν βλέπουμε έναν άνθρωπο να είναι όχι μόνο άσπρο μαύρο, έχει και γκρίζο, έχει και άλλες αποχρώσεις ο χαρακτήρας και μπορεί σήμερα να είναι έτσι και αύριο να είναι διαφορετικός. Πόσο μαθαίνουμε από τη ζωή. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό μάθημα για τα παιδιά μας. Αφού σας ευχαριστήσουμε, κυρία Ιακώβου, να ακούσουμε μια τελευταία ιστορία που μου αρέσει ιδιαίτερα, την ιστορία του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη. Στην ιστορία αυτή, στο ρόλο του Αγίου Μαξίμου, να πούμε ότι είναι ο Γιάννης Σωτηρόπουλος. Αυτή τη φορά θα πάμε στο Άγιον Όρος. Ξέρω και ένα σαλό που είναι μεγάλος Άγιος. Πάμε στο περιβόλι της Παναγιάς να το συναντήσουμε. Είναι ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης. Θα ψάξουμε να τον βρούμε στους πρόποδες του Άθωνα. Εκεί έχω μάθει πως ασκείται. Στο Άγιον Όρος τον έχουν όλοι οι πατέρες για τρελό. Δεν έχει συγκεκριμένο τόπο που μένει, αλλά γυρίζει περιπλανόμενος. Υπάρχει όμως κάτι που προδίδει την παρουσία του. Και ξέρετε τι είναι αυτό? Ο καπνός. Ναι, καλά ακούσατε, ο καπνός. Βέβαια, είναι σε όλους γνωστό πως όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Γελάτε με τις τρέλες που σας λέω, ε. Μα για δείτε εκεί πίσω από τα μεγάλα εκείνα δέντρα. Για δείτε. Ανεβαίνει στον ουρανό μαύρος καπνός από φωτιά. Εκεί είναι ο σαλός μας. Τρέξτε να τον προλάβουμε πριν πετάξει σαν αετός και φύγει από εκεί. Γέροντα Μάξιμε, πάλι έκαψες την καλύβα σου. Και τι θες, αλέ, να την αγαπήσω και να αρχίσω να τη σκουπίζω και να την καθαρίζω και να σε βάζω να βγάζεις τα παλιά παπουτσά σου πριν μπεις για να μην μου τη λερώσεις? Και μετά από τις έννοιές της να μην έχω χρόνο να κουβεντιάσω με τον Χριστό και την Παναγία μας? Πόσο μένεις, Γέροντα Μάξιμε, σε κάθε καλύβα που κάνεις? 3-4 μέρες και πολύ είναι. Τώρα πού θα φτιάξεις άλλη καλύβα? Θα με αφήσεις να σου μαζέψω κλαδιά και να σε βοηθήσω? Όχι, δεν θα σε αφήσω να τη φτιάξεις. Μα σαν έρθει η ώρα, θα σε αφήσω να την κάψεις. Τι λες, αλέ? Σε 3-4 μέρες. Πολλές σου φαίνονται? Έχεις δουλειές να κάνεις. Εντάξει, ας την κάψουμε μετά από μία νύχτα. Τι λες τώρα? Μια νύχτα μαζί σου στο Άγιο Όρος. Μεγάλη τιμή μου κάνεις, Γέροντα. Πού θα φτιάξουμε την καλύβα? Περίμενε, αλέ. Πρέπει να βρούμε ένα ευλογημένο μέρος. Είπε τη στιγμή εκείνη ο Άγιος Μάξιμος και υψώθηκε από τη γη ψηλά στον αέρα και σαν αετός πέταξε πάνω από το δάσος και τις πέτρες και τους βράχους.
«Χέρις Μάξιμε Πάτερ, αετέ υψηβάμων», φώναξα τότε με όλη μου την καρδιά βλέποντάς τον. Όταν ο Άγιος αγνάντεψε τον τόπο και βρήκε τη μεριά που θα έφτιαχνε τη νέα του καλύβα, πάτησε πάλι στη γη και είπε: «Ακολούθησέ με, Σαλέ. Βρήκα έναν τόπο που σε λίγα χρόνια θα πάρει το όνομα Καυσοκαλύβια. Πάμε εκεί να κάψουμε την επόμενη καλύβα μας». Πράγματι, παιδιά, στο Άγιο Όρος μέχρι σήμερα υπάρχει μια τοποθεσία όπου ζουν Άγιοι ασκητές και λέγεται Καυσοκαλύβια και έχει πάρει το όνομά της από εκείνη την καλύβα που κάψαμε με τον Άγιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη. Όσο για το πέταγμα του Αγίου στον ουρανό, μην απορείτε. Η Παναγιά μας του έδωσε αυτό το χάρισμα, να μπορεί να μετακινείται από τόπο σε τόπο πετώντας. Γι' αυτό τον ονομάζουν Πτηνών του Άθωνα. Πώς σας φάνηκαν, παιδιά, οι παράξενοι Άγιοι που γνωρίσατε? Οι διαχριστών σαλοί Άγιοι, να ξέρετε, πως σας αγάπησαν έναν-έναν ξεχωριστά. Λογάριασαν μάλιστα τους κόπους που κάνατε τρέχοντας από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη για να τους γνωρίσετε. Γι' αυτό και εκείνοι θα τρέξουν με χαρά να σας βοηθήσουν όταν τους το ζητήσετε. Μην τους ξεχνάτε στην προσευχή σας. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Σωτηρόπουλο στην ιστορία αυτή του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη. Υποδύεται τον Άγιο Μάξιμο και ήταν εξαιρετικός. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πάντως, Άννα Ιακώβου. Ναι, πολύ καλό. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο είναι μια μεγάλη δουλειά του όταν γελάει ο ουρανός. Το νούμερο 6, όπως είπαμε και στην αρχή για τους ακροατές που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, έπεται το «Όταν γελάει ο ουρανός 6» και μάλιστα είναι πάλι σαλιάγι, ένα δεύτερο και τελευταίο μέρος ίσως. Ναι, όπως δεν ξέρουμε για το τελευταίο. Εννοώ για τους αλλούς. Για τους αλλούς. Ναι, δεν το ξέρουμε ακόμη καλύτερα λοιπόν. Πολύ χαιρόμαστε. Να πούμε τώρα, Άννα Ιακώβου, λίγα λόγια για τη σειρά «Όταν γελάει ο ουρανός» από το νούμερο 1. Ναι, οι δύο πρώτοι τόμοι αναφέρονται σε χαριτωμένες ιστορίες διαφόρων Αγίων. Ο τρίτος και ο τέταρτος τόμος αναφέρεται σε παράξενα, έχει ιστορίες για παράξενα ονόματα της Παναγιάς μας, και ο πέμπτος και ο έκτος για τους αλλούς Αγίους. Είναι πολύ όμορφο και για την Παναγία και μάλιστα τώρα που σιγά σιγά θα γιορτάσουμε και τις ημέρες της Παναγίας μας, το 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού, είναι ένα πολύ καλό δώρο για τις Παναγίες, τα ονόματα αυτά, δηλαδή για τα παιδιά μας. Το «Όταν γελάει ο ουρανός 5 Άγιοι Θεότρελοι», όπως είναι όμως η Σαλή, Άγιοι Θεότρελοι, είναι φοβερό, αλλά τι γλυκό που είναι και τι τρυφερό τελικά. Ποιος σκέφτηκε τον τίτλο, τον υπότιτλο αυτό, Άννα? Εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Άγιοι Θεότρελοι, τρελή για το Θεό. Το λέμε και στο εσωτερικό, στην πρώτη σελίδα, συνοδεύει και αυτή η φράση, τρελή για το Θεό, γιατί εξηγούμε τι σημαίνει το Θεότρελη. Πολύ ωραία. Έτσι, τρελή για το Θεό. Πολύ ωραία. Τρελή για το Θεό. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στις εκδόσεις, την Μαρία Παπαευσταθίου που έκανε το σχεδιασμό του βιβλίου, τη Δήμητρα Σταύρου που είχε την επιμέλεια των κειμένων, τη Σταυρούλα της Σταμάτη, η οποία είχε όλο το συντονισμό της έκδοσης. Και φυσικά την Αγγελική Δελεχά που την αναφέραμε, που έκανε την εικονογράφηση, την πολύ ωραία εικονογράφηση των βιβλίων. Άθος παιδικά όπως πάντα, έτσι. Της Άννας Ιακώβου για σας που ρωτάτε, φίλοι μας, «Όταν γελάει ο ουρανός 5», εμπεριέχεται και CD για να το απολαύσετε
περισσότερο και καλύτερα, ή μάλλον με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο διαβάζοντας, με άλλο τρόπο ακούγοντας. Ευχαριστούμε από καρδιάς την Άννα Ιακώβου για την συνέντευξη αυτή που μας παρήχε και σήμερα. Καλή επιτυχία και καλή έμπνευση στα επόμενα βιβλία σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.